Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν αυτού του νομοσχεδίου. Θέλουμε να διευκρινίσουμε την ψήφο μας σε σχέση με κάποια άρθρα, αλλά και για τις τροπολογίες. Το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, έχει σταθερά στη δράση του την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και του λαού. Πρωτοστατεί χρόνια τώρα στους χώρους δουλειάς για τη λήψη εκείνων των μέτρων που θα αποτρέπουν ατυχήματα, δυστυχήματα, θα προστατεύουν τη ζωή των εργαζομένων. Αναδεικνύει σταθερά την ανάγκη αντιπυρικών, αντιπλημμυρικών έργων αντισεισμικής προστασίας για να μην κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή. Συγκρούεται με την εργοδοσία και το κράτος, γιατί στο όνομα του κόστους δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα και μεγαλώνει ο αριθμός των εργοδοτικών και κρατικών εγκλημάτων. Κύριο ζήτημα για τους εργαζόμενους και τον λαό είναι η ασφάλεια της ζωής, που είναι ανεκτίμητη, που δεν κοστολογείται. Κανένα ποσό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωή που αφαιρέθηκε με την πολιτική σας. Επίσης, τον ανίποτο πόνο και θλίψη των συγγενών των θυμάτων του προδιαγραμμένου εγκλήματος στα Τέμπη, και επειδή αυτά τα μέτρα έρχονται να αθωώσουν αυτή την εγκληματική πολιτική, επειδή θεωρούμε ότι οι οικογένειες των θυμάτων, οι τραυματίες, δικαιούνται πολύ περισσότερα και τα μέτρα είναι ανεπαρκή, το ΚΚΕ τοποθετείται με το παρόν στα συγκεκριμένα άρθρα. Προτείνουμε επίσης, στο άρθρο 55, κύριε Υπουργέ, ζητάμε να απαλληφθεί το περιεχόμενο του άρθρου αυτού και να συμπεριληφθεί τροπολογία των ναυταθλητικών σωματείων, την οποία θα καταθέσουμε και στα πρακτικά. Όσον αφορά την τροπολογία 1681 με ειδικό αριθμό 164, θα ψηφίσουμε κατά συνολικά. Αν ήταν χωριστά, θα ψηφίσαμε το άρθρο 1 με την επισήμανση ότι σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες στη στασή, να δοθεί χωρίς χρονικό όριο το μέγιστο ποσό του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και να ενταχθούν όλοι στα ΒΑΕ, στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, και επίσης όπου προβλέπεται το επίδομα θέσης ευθύνης να δίνεται. Για την τροπολογία 1682 κάθεται σε 165. Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι στο εμπόριο λένε μία φράση, κύριε Υπουργέ: χωρίς ανάσα μια φτάνει πια. Η τροπολογία για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων είναι απαράδεκτη. Προβλέπει σε περιόδους που το καταναλωτικό ενδιαφέρον είναι υψηλό να μπορεί να παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας με απόφαση του κατατόπου αρμόδιου δημάρχου μετά από πρόταση του εμπορικού συλλόγου μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Η 24ωρη εργασία, 7 μέρες τη βδομάδα, το λιώσιμο κυριολεκτικά των εργαζόμενων πίσω από τα ταμεία, τα ράφια, τα ψυγεία, στις αποθήκες, στην ορθοστασία, εξαρτάται από την απόφαση ενός δημάρχου. Όλα απλοποιούνται σε τουριστικές ή μη περιοχές. Τις τελευταίες ημέρες, διάφοροι δήμοι της Αττικής, με πρόσχημα την διαβούλευση, ετοιμάζονται να ικανοποιήσουν επιλογές μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για το ωράριο λειτουργίας. Για την τροπολογία με αριθμό 1683 κάθος 166. Επίσης θα ψηφίσουμε κατά. Θα ψηφίζαμε το άρθρο 10 αν ήταν χωριστά. Για την τροπολογία, με συγχωρείτε, για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά το πόθεν έσχες, θα την ψηφίζαμε σαν ΚΚΕ αν την αποδεχόταν και η κυβέρνηση. Επίσης, έχει κατατεθεί μια τροπολογία για ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης και μονιμοποίησης προσωπικού για τον καθαρισμό των υπηρεσιών των Υπουργείων, των επεπτόμενων από αυτά φορέων και των εξάρτητων αρχών από το ΜΕΡΑ 25, που προβλέπει τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων των συμφασίουχων. Θα ψηφίζαμε υπέρ αν την αποδεχόταν η κυβέρνηση. Επίσης, η κυβέρνηση με βάση τον νόμο, και σήμερα εδώ που έγινε μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια των συγκοινωνιών, θυμίζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι με τον νόμο 5014 του 2023, αρχές του νεαρίου, σύστησε τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών.
με κατάργηση των επιτροπών διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων και διερεύνηση διαδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων. Οι αρμοδιότητες δε αυτών των επιτροπών συγχωνεύτηκαν. Έχουν περάσει 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου και 1 μήνας από το δυστύχημα και ο ΣΑΤΕΜΠΗ και ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Συνδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών όχι μόνο δεν λειτουργεί, αλλά η κυβέρνηση ανέθεσε την αποκλειστική αρμοδιότητα σε ειδική επιτροπή υπερογνωμόνων, την οποία θωρακίζει με το ακαταδίωκτο. Τα ερωτήματα για τις επιλογές πολλά. Καταθέτω στα πρακτικά το υπόμνημα των εργαζομένων στον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Συνδρομικών Ατυχημάτων, οι οποίοι είναι και απλήρωτοι. Θα το καταθέσω και αυτό στα πρακτικά. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, πιστεύουμε ότι οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν και στο θέμα του πολιτισμού, αλλά και στο θέμα των γεωπονικών σχολών, ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων που άσκησαν η κινητοποίηση των εργαζομένων στον πολιτισμό, αλλά και των καθηγητών και φοιτητών στα γεωπονικά τμήματα, στις σχολές. Όμως δεν συνιστούν, να το πω έτσι, ένα λόγο για να πούμε ναι σε αυτές τις τροπολογίες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στις νομοτεχνικές βελτιώσεις, με συγχωρείτε, υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι κενά. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε, όπως είπε και ο ομιλητής από το ΚΚΕ, αν εντασσόταν όλες οι σχολές, χωρίς βέβαια τις προϋποθέσεις που θέτει αυτή η τροπολογία που μας δόθηκε. Επίσης, για το θέμα των εργαζομένων στον πολιτισμό και το Μητρό, θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να αποσυρθεί και δεν πρέπει να επιμένει η κυβέρνηση στην υλοποίησή του.